Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Τευκή Καντάν, το 2022 θα έχουμε πολλά καυτά σημεία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ενώ επικαλούμενος Τούρκος ο επικαλούμενο Τούρκο ανώτατου αξιωματικού σε αποστρατεία τα πιθανά βήματα που θα λάβει η Τουρκία το 2022. Πρόκειται να γίνουν φέτο τα εξή, δηλώνει Καντάν. Πρώτον θα πρέπει να δοθούν άδειε στην εταιρεία TPAO και θα πρέπει να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνε και γεωτρήσει στι θαλάσσιε περιοχέ στα ανατολικά του 28ου παραλίλου σύμφωνα με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεύτερον, το Roots Race θα πρέπει να μην λάβει υπόψη του το χάρτη τη Σεβίλη και να επιχειρήσει κατά μήκο των συνόρων τη τουρκική υφαλοκρηπίδα. Γαλάζια Πατρίδα. Τρίτον, θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνία κοινή χρήση θαλάσσια δικαιοδοσία μεταξύ τη Τουρκία και τη τουρκική δημοκρατία Βόρεια Κύπρου. Θα πρέπει να προγραμματιστούν κοινέ ναυτικέ ασκήσει με τη Ρωσία και την Κίνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέμπτον, θα πρέπει να γίνει διπλωματική επίθεση για μια συμφωνία οριοθέτηση θαλάσσια δικαιοδοσία με την Αίγυπτο. Έκτον, θα πρέπει να ανακηρυχθεί η ταχύτατα τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Έβδομον, η Συμφωνία της Αθήνας που υπογράφηκε στις 27 Μαΐου 1988 μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας θα πρέπει να ακυρωθεί. Όγδον, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ημερήσια διάταξη του 2022 θα είναι η προβολή των κατεχωμένων ως ανεξάρτητης χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χώρα μα, χάρη σε στοχευμένα βήματα και κινήσει ασχέτω των εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων και τη πανδημία, σε αντιδιαστολή με τι λανθασμένε και υπερφίλες κινήσει τη Τουρκία, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ελληνική στρατιωτική υπεροχή στο Αιγαίο, γνωρίζοντα ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, ειδικά εντό του 2022. Το τουρκικό εφεύρημα των γκρίζων νήσων θα είναι πιθανό το διαβατήριο που θα επικαλεστεί η τουρκική πλευρά σε περίπτωση επεισοδίου αναφέροντας δήθεν ότι δεν επιτέθηκε σε χώρα του ΝΑΤΟ αλλά σε δικά της νησάκια εντός της γαλάζιας πατρίδας. Σε περίπτωση ενό πιθανού πολέμου με την Τουρκία, θα είμαστε μόνοι μα εντελώ στο πεδίο τη μάχη και αυτό είναι πλέον σίγουρα και απόλυτα τεκμηριωμένο. Δεν θα είμαστε μόνοι μα όμω σε άλλου τομεί που θα αφορούν όπω για παράδειγμα πληροφορίε, αμυντική βοήθεια και άλλα, κάτι που παίζει όμω σπουδαίο ρόλο ειδικά σε τέτοιε καταστάσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.